δραματικές πτυχές για τα όσα βιώνουν καρκινοπαθείς που δίνουν έναν αγώνα ζωής για την εξασφάλιση φαρμάκων για τη θεραπεία τους, φέρνει στο προσκήνιο ο τραγικός θάνατος του 72χρονου καρκινοπαθή από το Ηράκλειο, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, περιμένοντας ένα φάρμακο των 12 ευρώ και μην αντέχοντας άλλο τους φρικτούς πόνους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, είναι πάρα πολύ λυπηρό, έχουμε όλοι συγκλονιστεί. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Δεν μπορώ. Τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην εποχή που η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Καμία αξία. Όλα είναι για το σωγωμό του κέρδους. Δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν μπορεί να βρει φάρμακο, δεν μπορεί να. Τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν έχει λεφτά, δηλαδή πρέπει να πεθάνουμε όλοι. Να προσέξει του ανθρώπου. Γιατί οι ανθρώποι του ανεβάζουν και οι ανθρώποι του κατεβάζουν. Όπως δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Ευζώ με τον καρκίνο, συχνά παρουσιάζονται ελλείψεις σε φάρμακα καρκινοπαθών. Ψάχνουμε από εδώ και από εκεί φάρμακα και οι γιατροί υποφέρουν από αυτό το πράγμα. Γιατί αναγκάζονται να ψάχνουν σε άλλα νοσοκομεία, σε αποθήκες, σε αυτά να βρουν το φάρμακο για να κάνουν μια θεραπεία. Η ταλαιπωρία καρκινοπαθών χτυπά κόκκινο ακόμη και στο ζήτημα των εξετάσεων, με αρκετούς να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα με την οικονομική επιβάρυνση να είναι σημαντική. Μεγάλη είναι και η αναμονή στο ειδικό ακτινολογικό μηχάνημα PET scan. Οι περισσότερες από αυτές τις εξετάσεις δεν γίνονται γρήγορα μέσα στο νοσοκομείο, οπότε αναγκάζονται οι ασθενείς να βγουν στον ιδιωτικό τομέα και υπάρχουν και περιπτώσεις εξετάσεων που είναι εξειδικευμένες και δεν μπορούν να γίνουν στην Κρήτη και θα αναγκαστούν να πάνε Αθήνα. Τώρα, μια τέτοια περίπτωση είναι αυτό με το PET scan που ευτυχώς τον τελευταίο χρόνο έχουμε εδώ. Εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, αλλά δεν φτάνει. Η κυρία Θεοδωρίδου καυτηρίασε και την έλλειψη ψυχολόγου εδώ και 1,5 χρόνο στην ογκολογική κλινική του Παχνή. Ο ασθενής χρειάζεται μια ολιστική υποστήριξη. Δεν είναι μόνο ένα φάρμακο. Ψυχολογική υποστήριξη. Από ποιον θα την πάρει? Δεν έχει, το σύστημα δεν παρέχει. Η κλινική στο Παχνή είναι χωρίς ψυχολόγο, η ογκολογική κλινική, 1,5 χρόνο τώρα. Να αλλάξει ο τρόπος προμήθειας των φαρμάκων, τονίζει ο Γιάννης Σικανδυλάκης. Πρέπει να αλλάξει τρόπο λειτουργίας ο ΙΦΕΤ. Εκεί είναι το θέμα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, το πώς προμηθεύεται αυτά τα φάρμακα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, ότι για να πάρεις ένα φάρμακο, αν εγώ δηλαδή ήθελα να το φέρω εγώ το φάρμακο για ένα ασθενή, μπορεί να μου έπαιρνε και 2 μήνες. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να έρχεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Με το σύνθημα «Δεν είναι αυτοκτονία, αλλά κρατική δολοφονία», διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες στα Λιοντάρια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο του 72χρονου καρκινοπαθή. Καταραίει όλο το σύστημα και θα το δείτε τα επόμενα χρόνια. Τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν στα νοσοκομεία με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα είναι ανυπέρβλητα και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Ο κόσμος μαζεύτηκε εδώ για αυτό το τραγικό γεγονός. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε γιατί δεν είχε πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτό είναι το τραγικό. Έχουμε δει να υποβαθμίζεται όσο δεν πάει άλλο. Όπως υποστήριξαν διαδηλωτές, ηθικός αυτούργος είναι το ίδιο το κράτος που αφήνει ακάλυπτος από φάρμακα και θεραπείες χρόνια πάσχοντες με φόντο και την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.